Ακολουθεί ένα βίντεο το οποίο το είδαμε χθες η ομάδα της εκπομπής, χθες Κυριακή. Υπήρχε έτσι μία άποψη να ξεκινήσουμε την εκπομπή με αυτό το βίντεο. Είπαμε να το πάμε στο δεύτερο μέρος για να το παρακολουθήσουμε. Ένα ύμνος είναι, εντός και εκτός εισαγωγικών, και νομίζω δεν χωράει και σχολιασμό. Για να το δούμε λίγο. Μάλιστα. Μια χοροδία λοιπόν προχώρησε με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Ένα ύμνος, ένα τραγούδι, μελωδίες πραγματικά που μας αγγίζουν όλους και μας έφεραν ακόμα πιο κοντά σε αυτό το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις εκατοντάδων οικογενειών, καθώς μπορεί να έφυγαν 57 συνάνθρωποι μας, 57 νέα παιδιά. Ωστόσο, πίσω από αυτά τα νέα παιδιά, εκατοντάδες είναι αυτές οι οικογένειες οι οποίες θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους και σίγουρα καμία δικαιολογία μέχρι και σήμερα και καμία απόδοση ευθυνών με τα σημερινά δεδομένα δεν τους αρκεί. Λοιπόν, αυτά. Κινητοποιήσεις μαθητών σε πανελλαδικό και σε παγκρίτιο επίπεδο συνεχίζονται με τους μαθητές να βγαίνουν μπροστά, έχοντας βέβαια την υποστήριξη και τον θερμό εναγκαλισμό τόσο των εκπαιδευτικών αλλά και των οικογενειών τους, βγαίνουν όπως στην περίπτωση των Χανίων ακόμα μία μαθητική κινητοποίηση και τι λένε, ως εδώ, πρέπει να βρεθεί λύση, πρέπει να θεσπιστούν δικλείδες ασφαλείας και δεν είναι δυνατόν σε ένα τρένο που θέλουμε από τη Θεσσαλονίκη να πάμε Αθήνα και το αντίστροφο, να φοβόμαστε να μπούμε και να παίζουμε με την ίδια μας τη ζωή καθημερινά. Αυτό είπαν οι μαθητές των Χανίων. Βλέπουμε μία ακόμα μεγαλειώδη κινητοποίηση και θέλω λίγο να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στην πρώτη σύνδεση, στο δεύτερο μέρος, στον κύριο Χρήστο Μπέλμπα. Είναι ταμεία Σελμέ Χανίων, γιατί είπα και οι μαθητές έχουν δίπλα τους τις οικογένειές τους, τους γονείς τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Κύριε Μπέλμπα, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Το βασικό μήνυμα το οποίο επιθυμεί να στείλει η εκπαιδευτική κοινότητα των Χανίων και βάζω μέσα και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εκπρόσωπος των οποίων μεταξύ άλλων είστε και εσείς, ποιο είναι? Καταρχήν, ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ελμέ Χανίων, εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη για τις χαμένες ζωές των νέων ανθρώπων. Στεκόμαστε στον πλευρό των οικογενειών τους. Και επίσης είχαμε τους μαθητές οι οποίοι τώρα είχαν μεγαλώσει, ήταν φοιτητές και είχαν φύγει, αλλά ήταν μέσα σε αυτό το τρένο. Ευτυχώς δεν, εννοώ χανιωτάκια, ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θύμα. Ξέρετε, είναι πολύ περίεργο το συνέστημα του να μαθαίνεις για κάποιον μαθητή που του έχεις διδάξει ότι μπορεί να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, σαν εκπαιδευτική, νομίζω αρκετά γρήγορα και το έχουμε κάνει και το κάνουμε στην αρχή κάθε χρονιάς να αναδεικνύουμε ζητήματα τόσο των ιδιωτικοποιήσεων όσο και το πρόβλημα της απαξίωσης των δημόσιων δομών. Και πολλές φορές από τις κυβερνήσεις απαξιωνόμαστε και γι' αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν προσέξατε στην κουβέντα, στο δημόσιο λόγο, λέγαν οι συνδικαλιστές αντίστοιχα των σιδηροδρόμων ότι τους βγάζει συνέχεια τις απεργίες παράνομες και καταχρηστικές και σε εμάς κάτι τέτοιο γίνεται, κάτι αντίστοιχο, γιατί σύμφωνα με την κυβερνητική ρητορία δεν δικαιούμαστε παρά να απεργούμε μόνο για το μισθολόγιο. Μόνο για το μισθολόγιο σημαίνει ότι τα ζητήματα δομών, ασφάλειας, το ότι πάνω από 50 αίθουσες αυτή τη στιγμή στα Χανιά είναι ακατάλληλες και γι' αυτό οι μαθητές κάνουν μάθημα σε προκάτ τάξεις,
Άρα για αυτούς είναι εκτός πραγματικότητας, έτσι. Δεν δικαιούμαστε να κινητοποιούμαστε. Εμείς και χθες το πρωί ήμασταν σε κινητοποίηση, ήμασταν στο δρόμο. Σήμερα το πρωί οι μαθητές μας κινητοποιήθηκαν με διάφορους τρόπους. Κάποιοι κλείσαν τα σχολεία τους, κάποιοι κατέβηκαν στο δρόμο παίρνοντας απουσίες, κάποιοι παρέσυναν όλο το σχολείο και κατέβηκε στο δρόμο και διαδήλωσαν. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Η αλήθεια είναι πως εγώ θαυμάζω. Έχουμε καλύψει πάρα πολλές καταλήψεις όλα αυτά τα χρόνια δημοσιογραφικά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά θαυμάζω την αφορμή και το κίνητρο της κινητοποίησης των μαθητών, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν σε τόσο μεγάλο βαθμό, για ποιο λόγο κατεβαίνουν στο δρόμο, για ποιο λόγο προχωρούν σε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι. Νομίζω ότι λένε αυτό που λέει και λέμε και οι συνάδελφοι μέσα στο γραφείο, το λένε με την ίδια ωριμότητα όπως το λέμε και εμείς, το ότι αυτολεξί, το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο ένα πιτόγυρο που παραγγέλνεις, ας πούμε, και σου έρχεται με το delivery, έρχεται με μεγαλύτερη ασφάλεια από 320 γνωστοί σου, μαθητές, συμμαθητές, φίλοι σου να μεταφέρονται, που είναι το βασικό, νομίζω, το οποίο τους κινητοποιεί. Επίσης, ξέρετε, στην νεολαία υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο δεν το υπολόγισαν, νομίζω, κάποιοι. Το ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά πράγματα πάνω τους. Το ότι 2 χρόνια τους πέταξαν στην τηλεκπαίδευση με τον τρόπο που έγινε. Το ότι έχουν ένα εξεταστικό Γολγοθά, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, συσσωρεύεται όλο και περισσότερο. Το ότι τους βάζουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το ότι στο τέλος της πανδημίας, αν θυμάστε, τους στοχοποίησαν. Όλα αυτά συσσωρεύονται και βγαίνουν τώρα προς τα έξω, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε. Επομένως είναι κάτι απολύτως συνειδητό και απολύτως, αν θέλετε, και μάλιστα. Εγώ βλέπω και πολύ όριμες αντιδράσεις σας, κατά τη γνώμη μου. Εμείς κρατάμε αυτές τις όριμες αντιδράσεις. Το γεγονός ότι μόλι τους την καρδιά και την ψυχή τους κατέβηκαν με αυτές τις κινητοποιήσεις και μακάρι να μην ξαναζήσουμε αυτή την τραγωδία που βιώσαμε πριν από 4-5 μέρες. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Αν μου επιτρέψετε για 10 δευτερόλεπτα. Ελάτε, βέβαια. Επειδή στο δημόσιο λόγο δυστυχώς υπάρχει το φαινόμενο το οποίο το να βγαίνει το ότι χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, τώρα θα φτιαχτούν σιδηρόδρομοι, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή το ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια θυσία ανθρώπων, ας πούμε, για να φτιάξουμε τις δημόσιες μεταφορές. Ακριβώς. Εγώ κάτι τελευταίο σε σχέση με αυτό θέλω να πω ότι εμείς τα παιδιά μας μαθαίνουμε το μύθο της Ιφηγένειας. Ότι είναι μέσα στο μάθημά μας ότι για να φύγουν τα πλοία των Αχαιών έπρεπε να θυσιαστεί η Ιφηγένεια. Δεν βλέπω όμως τους μαθητές μας ευτυχώς να έχουν την ίδια στοϊκή αντίδραση της Ιφηγένειας και ο κάθε Αγαμέμνονας θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Αυτά είχα να πω. Να είστε καλά. Με το καλά να τα ξαναπούμε.